Η σημερινή 10-12 εκπομπή του Σάκη Ρουβά, η Dolls, ήταν πλήρως αφιερωμένη στον Νίκο Κούρκουλο. Ένα από τα πρόσωπα που μίλησαν για εκείνον ήταν φυσικά και η κόρη του, Εργέτα Κούρκουλου, η οποία σε λίγο καιρό πρόκειται να γίνει μαμά για πρώτη φορά. Η επιχειρηματίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον έρωτα της μητέρα της, Μαριάννας Λάτσι, με τον Νίκο Κούρκουλο. οι δηλώσει τη Εργέτα για του γονεί τη, Λάτσι και Κούρκουλο, αυτό ο έρωτα μα έχει δυσκολέψει πολύ. Όταν τσακωνόντουσαν για μας πιο πολύ, στεναχωριόταν πολύ. Μέχρι το τέλος την κοίταζε στα μάτια. Ήταν εκείνη, οι δυο του και μετά εμεί. Για το καταφύγιο που έχει φτιάξει είπε, αυτόν τον χώρο τον είχε διαλέξει εκείνος, ήταν το όνειρο του να φτιάξουμε μια φάρμα, να μεγαλώσουμε και εμείς τη φύση. Χρόνο με το χρόνο έχει γίνει αυτό που είναι σήμερα, το καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Μα έφερνε συχνά εδώ. Κάναμε πράγματα που αλλιώ δεν θα είχαμε την ευκαιρία να τα κάνουμε. Είχε άγχο για τον τρόπο που μεγαλώναμε, ήθελε να έχουμε επαφή με την πραγματικότητα. Ελπίζω ότι πραγματοποιήθηκε αυτό και έχουμε κρατήσει αυτή την επαφή με την πραγματικότητα. Όλες οι κόρες για τον μπαμπά τους πιστεύουν ότι είναι ο καλύτερος. Ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Ήταν πολύ αυστηρός αλλά μέσα από την αυστηρότητά του έδειχνε την αγάπη του. Θυμάμαι όταν ήμουν πέντε χρονών μπήκα στο σαλόνι κάτω, εκείνος έβλεπε μπάλα, εγώ πέταξα τον μπουφάν κάτω και μου λέει τι ήταν αυτό, θα το μαζέψει κάποιος, θα είσαι 25 χρονών και θα έχεις κάποιον να τα μαζεύει. Ήταν πολύ πιο αυστηρός. Όταν θέλαμε να ακούσουμε έναν επηγαίναμε στη μητέρα μου. Ισορροπούσαν και συμπλήρωναν απόλυτα ο ένας τον άλλο, κατέληξε η Εργέτα. Έκανε την τρίτη δόση του εμβολίου η Εργέτα Κούρκουλου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Όλγας Κεφαλογιάννη, και η Εργέτα Κούρκουλου αποφάσισε να κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Η ίδια μάλιστα το ανακοίνωσε με μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μιας και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία φωτογραφία με το επίδεσμο που της έβαλαν στο χέρι μετά τον εμβολιασμό της.